κρουσμάτων της νόσου Λεωναρίων ανά περιφέρεια. Όπως βλέπουμε, τα πιο έτσι, τουριστικά νησιά έχουν και το μεγαλύτερο αριθμό των κρουσμάτων. Έτσι, τα Ιόνια κρατάνε τα σκήτρα. Μετά πάμε στην Κρήτη, και αυτή είναι έτσι, αρκετά τουριστική, το Νότιο Αιγαίο. Και μετά συνεχίζουμε στις υπόλοιπες περιφέρειες. Και αυτός είναι και ο λόγος έτσι, που κάνουμε τις ημερίδες, γιατί θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ξενοδόχους στις περιφέρειες που έχουν έτσι, τα περισσότερα κρούσματα. Έχουν γίνει αντίστοιχες και στην Κρήτη ημερίδες και στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Και κάνουμε και στη Διέρκεια και σε άλλα νησιά. Και αυτό. Η Αττική είναι η Αττική έχει λιγότερο, εντάξει. Μένουν και λιγότερο. Μένουν μια-δυο μέρες. Είναι σαν πέρασμα η Αττική για όλα τα υπόλοιπα νησιά. Στα τουριστικά νησιά που μένουν έτσι και αρκετές μέρες, είναι και πιο εύκολο να κολλήσεις. Κολλήσουν. Στην επόμενο διάγραμμα βλέπουμε τον αριθμό των κρουσμάτων ανά χώρα προέλευσης. Από πού είναι οι ταξιδιώτες μας πιο πολύ, από πού έχουμε κρούσματα. Έχουμε από τη Γερμανία. Η Γερμανία εδώ πάνω την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι είναι πολύ πάνω στα κρούσματα. Η Ολλανδία, μετά η Γαλλία, η Δανία και οι υπόλοιπες χώρες. Αλλά από ό,τι λέγαμε και προηγουμένως, η Βρετανία έτσι είναι και η Γερμανία είναι περισσότερο τουρίστες σε όλα τα νησιά. Της Ελλάδας και του Ιωνίου έτσι αρκετά. Εδώ είναι η ιστοσελίδα, είναι στο Νεοδί, που μπορείτε να μπείτε ακριβώς και λέει για την Νόσο των Λιωναρίων όλες τις οδηγίες, είναι η εγκύκλωση πάνω η νομοθεσία, οι θερμοκρασίες, ό,τι θέλετε για τη Λεγιονέλα, είναι όλες οι πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στο site, να το δείτε έτσι πιο αναλυτικά, πιο ήρεμα μετά με την ησυχία σας όταν θα τελειώσουμε την ημερίδα. Και ευχαριστώ πολύ. Τα τηλέφωνα μας είναι πάντα από κάτω διαθέσιμο όποτε θέλετε για οποιασδήποτε πληροφορίες. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Νακούλας Βασίλης, είμαι εφόπτης δημόσιας υγείας στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και παράλληλα είμαστε και το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας του ΕΟΔΟΥ. Μαζί θα μιλήσουμε για την εκτίμηση κινδύνου δικτύου ίδρυυσης στα ξενοδοχεία, για τη Λεγιονέλα και διορθωτικές ενέργειες. Θα ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα με την νομοθεσία αυτή που ισχύει τώρα. Από τον Ιανουάριο του 2023 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 2184 του 2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έτσι, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η συγκεκριμένη οδηγία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη Λεγιονέλα και συγκεκριμένα στον παράγραφο αυτή που σας παραθέτω και όλα σας σε αυτή τη διαφάνεια λέει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι εντός της Ένωσης η Λεγιονέλα είναι υπεύθυνη για υψηλότερη επιβάρυνση της υγείας από κάθε άλλο ιδατογενή παθογόνο παράγοντα. Προς εναρμόνιση της συγκεκριμένης οδηγίας της Ευρωπαϊκής, εκδόθηκε η νέα υπουργική απόφαση σε εμάς το 2023, 27-8-29, σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στην οποία ουσιαστικά καθορίζεται η παρακολούθηση της Λεγιονέλας στο νερό των εσωτερικών δικτύων ίδρυυσης, των ξενοδοχειακών μονάδων, των φυλακών, των κατασκηνώσεων κλπ. Και πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, σας παραθέτω και την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε λίγες μέρες πριν και ουσιαστικά αφορά την εκτίμηση κινδύνου. Δηλαδή λέει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών μονάδων τουριστικών καταλυμάτων, μάλλον όχι όλοι, αυτοί που έχουν κλίνες πάνω από 250 κλίνες, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εκτίμηση κινδύνου των εσωτερικών συστημάτων ίδρυυσης και να την καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία, στο τμήμα περιβαλλοντικού ελέγχου και επίσης
Αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του 28. Σε οποιοδήποτε τροποποίηση είναι αδειοδότηση, ένα βήμα, ένα στάδιο θα πρέπει να είναι και η εκτίμηση κινδύνου. Μέσα δηλαδή σε όλα αυτά που απαιτούνται θα είναι και η εκτίμηση κινδύνου εγγράφος. Άρα πρέπει πολύ μέτρα. Σε επόμενες δύο διαφάνειες σας παρουσιάζω, σας παραθέτω μάλλον κάποια σημεία που αφορούν τη Λεγιονέλα και τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Όλες αυτές, ποιες είναι οι εγκαταστάσεις προτεραιότητες, ουσιαστικά είναι αυτό που αναφέραμε πριν. Τα νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σοφρονιστικά ιδρύματα ανεξαρτήτως μεγέθους, οι τουριστικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας 250 κλινών και άνω. Αυτό είναι με τα σημερινά δεδομένα. Μέχρι τέλος του 28 ενδεχομένως να μικρύνει και ο αριθμός των κλινών, ανάλογα έτσι με τα κρούσματα που θα... Στις κατοικίες που λειτουργούν εποχιακά, θα φτάσει ποτέ αυτό σε ένα χωρί, γιατί δεν ακόμα αναφέρεται τίποτα γι' αυτά. Συντρέχει ο κίνδυνος ή δεν συντρέχει. Όταν έχει ένα σπίτι να 6 μοίρες κλειστό, αυτά, αυτό. Συντρέχει. Και έχουν συνδεθεί. Το λέμε και αυτό είναι πολύ, όχι μόνο τα ξενοδοχεία. Όχι, έχει συνδεθεί. Η ευκολία. Γιατί υπάρχουν οικίες που παραμένουν και στέλνουν. Επίσης, να πεις, κάναμε στο βιβλίο, τέθηκε το θέμα αυτό, ωστόσο δεν είναι στη δική μας αναπολία, δεν είναι το Υπουργείο Υγείας τώρα. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, επί της ουσίας που βεντιάζουμε. Επί της ουσίας. Επί της ουσίας πιστεύω στα επόμενα χρόνια θα ενσωματωθεί. Γιατί χρειάζεται να ενσωματωθεί. Γιατί όλες τις μεγούνται και οι συνάδελφοι στις δημόσιες υγείας για να πάνε να κάνουν σε δύσκολους ελέγχους. Θα αναγκαστικά τα απλά τα νοσοκομεία, αυτές οι εγκαταστάσεις προτεραιότητας, φυσικά νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ. Έχουν ένα πολύπλοκο δίκτυο ίδρυυσης. Γι' αυτό το λόγο. Τώρα σε μια οικία, ουσιαστικά πώς έχουμε ζεστό νερό, γιατί είπαμε τη Λεγιονέλα να πιέσει τη συγκεκριμένη έδρα θερμοκρασία. Στο σπίτι μας, με ηλεκτρικό θερμοσύμφωνο ή ακόμη με το ηλιακό, με το φυσικό αέριο, το ατομικό νερό κλπ. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και έχουμε πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου. Ένας επιφανειακός σωλήνας όμως, ένας επιφανειακός παροχή. Λόγω στασιμότητας μου. Ναι, οπωσδήποτε και εκεί θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνει στάσιμο νερό ουσιαστικά. Και επίσης σε καταστάσεις προτεραιότητας θεωρούνται και οι κατασκηνώσεις δυναμικότητας 250 ατόμων και πάνω. Σε άλλη παράγραφο, στη συγκεκριμένη νομοθεσία, αναφέρεται η υπεύθυνη λειτουργία των εγκαταστάσεων προτεραιότητας, είναι αυτό που είπαμε, υποχρεούνται να διενεργήσουν εκτίμηση κινδύνου του δικτύου ίδρυυσης. Αυτό μέχρι τέλος του 28, αρχές του 29. Και η υπεύθυνη επίσης λειτουργία των εγκαταστάσεων διασφαλίζουν την εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών προς τον κίνδυνο μέτρων ελέγχου και διαχείρισης για την πρόληψη της νόσου και την αντιμετώπιση. Μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε παραμετρική τιμή για τη Λεγιονέλα. Από το 2017 και μετά, σαν παραμετρική τιμή έχουν μπει οι 1.000 αποικίες ανά λίτρο. Η δειγματοληψία θα πρέπει να γίνεται μία φορά το εξάμηνο, τουλάχιστον, και ανάλογα πάντα με τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας. Τα δείγματα που λαμβάνονται θα πρέπει να λαμβάνονται με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή πρέπει να κάνει εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι εντελώς διαφορετική η δειγματοληψία για την ανίχνευση Λεγιονέλας από ό,τι για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης γενικά. Αυτό βασίζεται στο ISO 19458 και λέει συγκεκριμένα βήμα-βήμα το πώς θα πρέπει να γίνει, δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε και από τα δύο συστήματα νερού, και από το κρύο και από το ζεστό, και άμεσο και έμεσο. Άμεσο είναι ακριβώς όταν ανοίξουμε τη βρύση και έμεσο μετά από ροή ενός λεπτού. Και ουσιαστικά αυτό γιατί γίνεται. Γίνεται γιατί όταν αν βρούμε αποικίες στο άμεσο δείγμα, θεωρούμε ότι είναι τοπικός αποικισμός. Δηλαδή ότι έχει βρύση ο κρουνός και δεν έχει το έμεσο. Αν βρούμε και το έμεσο που έχει ροή μετά από 1 και 2 λεπτά, θεωρούμε ότι είναι γενικευμένη έτσι, η λεγιονέλωση. Και επίσης η ανείχνευση και η καταμέτρηση της Λεγιονέλας θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο ISO, το 11731. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε οπωσδήποτε να, είναι από να πηγαίνουν σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Όταν κάνουμε έναν μικροβιολογικό έλεγχο, όταν πραγματοποιούμε μικροβιολογικό έλεγχο,
στο δίκτυο ίδρυψης ενός ξενοδοχείου, σύμφωνα με την νομοθεσία, οι παράμετροι που πρέπει να εξετάζονται είναι τα κοινά αερόβια, τα ολικά κολυβακτηριοειδή ερυθρόλευκα κόλλη εντερόκοκκι, που θέλουμε απουσία, και η λεγιονέλα που, όπως είπαμε, έχει δοθεί σαν παραμετρική τιμή τα 1.000 αποικίες ένα λίτρο. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού σε μεγάλα κτίρια όπως τα ξενοδοχεία και τα νοσοκομεία, υπεύθυνοι θεωρούνται ως την είσοδο η εκάστοτε δημοτική αρχή, έτσι, η ΔΕΙΑ. Για το σύστημα ήτρευσης εντός των κτιρίων, η ίδια η υπηρεσία ή η επιχείρηση. Πώς γίνεται η ερμηνεία των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων? Ποιος ερμηνεύει τα αποτελέσματα? Πρέπει να γίνεται συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων για την ερμηνεία, θα τα πούμε παρακάτω ένα-ένα. Πώς διαβάζονται τα μικροβιολογικά αποτελέσματα και οι διευκρινήσεις, τυχόν διευκρινήσεις, ποια τα όρια και πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα κατά τον τακτικό έλεγχο και πώς κατά την διερεύνηση κρούσματος. Ποιος ερμηνεύει τα αποτελέσματα, πρέπει να γίνεται, να υπάρχει συνεργασία μικροβιολόγου, δειγματολήπτη και του ατόμου που πραγματοποίησε την εκτίμηση κινδύνου στο δίκτυο ίδρυψης ξενοδοχείου. Συνεκτίμηση παραγόντων για τη λήψη αποφάσεων. Πώς έγινε η εξέταση της λεγιονέλας? Έγινε με βάση το ISO που είπαμε, από διαπιστευμένο εργαστήριο. Η εξέταση γίνεται με την μέθοδο της καλλιέργειας, σύμφωνα με το ISO που αναφέρθηκε πριν. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, από ποιο εργαστήριο δηλαδή είναι τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου και των περιβαλλοντικών ευρημάτων που θα έχουμε κάνει στο δίκτυο ίδρυψης της μονάδας μας. Το είδος του δείγματος, αν είναι κρύο ή ζεστό νερό. Το είδος της λεγιονέλας που καλλιεργήθηκε. Αναφέρθηκε στην πρώτη παρουσίαση της κυρίας Μωροντίδου ότι υπάρχουν πολλά είδη, πολλοί τύποι και ορότυποι. Ο πιο παθογόνος είναι ορότυπου 1. Ουσιαστικά είναι αυτός που ανοιχνεύεται και από το αντιγόνο στα ούρα. Είναι ο πιο παθογόνος, έτσι. Από τον τύπο του συστήματος του νερού και την χρήση, από επιδημιολογικά στοιχεία, αν υπήρχαν δηλαδή κρούσματα και πριν, και από τα μικροβιολογικά αποτελέσματα κλινικών δειγμάτων, δηλαδή αν έχουμε αποτελέσματα από ασθενείς, δείγματα μάλλον κλινικά, από ασθενείς που νόσησαν την λεγιονέλα. Εδώ είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων, βέβαια αυτή η έκθεση αφορά κουραζερόπλιο, αλλά είναι ακριβώς η ίδια που έρχεται και στις ξενοδοχικές μονάδες και στην περιφέρεια, στο τμήμα περιβαλλοντικού ελέγχου. Πώς διαβάζεται δηλαδή μία έκθεση? Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που είπαμε. Θα πρέπει να δούμε αν στην έκθεση αναγράφεται το συγκεκριμένο ISO, δηλαδή αν η καλλιέργεια έγινε με βάση το ISO 11731 που θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στην έκθεση. Το σημειώνω και με κύκλο. Ποιο το όριο ανείχνευσης του εργαστηρίου? Το όριο, όταν λέμε όριο ανείχνευσης, τι εννοούμε? Δηλαδή ένα εργαστήριο, πώς από ποιες αποικίες και μετά μπορεί έτσι να βγάλει αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε, βασικά η παραμετρική τιμή είπαμε ότι είναι 1.000 αποικίες, αλλά εμείς θέλουμε το εργαστήριο να μπορεί να ανοιχνεύει από πολύ πολύ μικρότερες αποικίες. Το αρνητικό δείγμα, ότι δεν ανοιχνεύτηκε, και το αποδεκτό, μη αποδεκτό, το αποδεκτό ότι είναι κάτω από 1.000, και το μη αποδεκτό ότι είναι πάνω από 1.000. Έτσι. Αυτά ελέγχουμε ουσιαστικά σε μία έκθεση αποτελεσμάτων. Πώς γίνεται τώρα η εκτίμηση κινδύνου έκθεσης, ανάπτυξης και μετάδοσης της λεγιονέλας? Το δεύτερο βήμα, λεπτομερής χαρτογράφηση του εκάστοτε υδατικού δικτύου που θα περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των συστημάτων νερού, δηλαδή την προέλευση του νερού, ή το νερό προέρχεται από γεώτρηση, από πηγή, από δημοτική ύδρευση, πληρεί τις προδιαγραφές, είναι κατάλληλο δηλαδή με την νομοθεσία, σύμφωνα με την νομοθεσία. Ποιες οι πιθανές πηγές μόλυνσης, τις πιθανές πηγές μόλυνσης μάλλον του δικτύου ύδρευσης του κτηρίου, πύργοι ψήξης, υδατοδεξαμενές και συσκευές θέρμανσης, οπωσδήποτε μπορεί. Τα χαρακτηριστικά σωστής λειτουργίας του συστήματος, αν ο εξοπλισμός μας λειτουργεί σωστά,
την καταγραφή των συνθήκων που ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηρίου. Αναφέρθηκε στην πρώτη παρουσίαση η κυρία Μωρατίδου. Είναι πολύ βασική η διατήρηση, η θερμοκρασία. Η διατήρηση θερμοκρασία μεταξύ 25 με 45 βαθμούς Κελσίου ευνοεί την ανάπτυξη της Λεγιονέλας, όπως επίσης και η βιομεμβράνη και τα άλατα. Η πιθανότητα επαφής των ατόμων με μολυσμένα από το βακτήριο αερολύματα. Το τρίτο βήμα είναι ο δειγματοληπτικός έλεγχος, η συλλογή δειγμάτων νερού από διάφορα σημεία κατά μήκος του κυκλώματος των υδατικών συστημάτων, ανάλογα με το μέγεθος του ξενοδοχείου και του νοσοκομείου, οπουδήποτε, θα πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα, έτσι ώστε να κάνουμε δειγματοληψία και να είναι αντιπροσωπευτική όλου του δικτύου. Η αντιπροσωπευτική δειγματοληψία είναι από το ένα σημείο, το πρώτο σημείο, από το πιο κοντινό σημείο στο boiler, από ένα μέσο και από το πιο απομακρυσμένο. Οπωσδήποτε τουλάχιστον από τρία σημεία. Το τέταρτο βήμα, η λήψη και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των απαραίτητων προληπτικών μέτρων. Πολύ βασικό είδα το δεξαμενές. Θα πρέπει να διαθέτουν θερμική μόνωση, να είναι απαλλαγμένες από απορρίμματα σε σκιερό μέρος και το πολύ πολύ σημαντικό είναι η χωρητικότητα της υδατοδεξαμενής να είναι ίση με την ημερήσια κατανάλωση του νερού. Δηλαδή μέσα σε 24 ώρες το νερό θα πρέπει να ανανεώνεται όλο, ολόκληρο. Σε περίπτωση αυτό που δεν μπορεί να γίνει, οπωσδήποτε το 80% τουλάχιστον, εφόσον έχουμε και χλωριωτή, εφόσον το νερό μας είμαστε σίγουροι ότι είναι χλωριωμένο. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, αυτό αφορά συνήθως όταν το νερό προέρχεται από γεώτρηση και χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία με χλωριωτή, φίλτρα κλπ. Οι συσκευές θέρμανσης του νερού, εδώ θα πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε μία φορά πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου να γίνει αποξήρανση, καθαρισμός χημικός, μηχανικός και χημικός και θερμικό σοκ. Το σύστημα κρύου νερού. Η θερμοκρασία στο σύστημα κρύου νερού θα πρέπει να διανέμεται κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου και ιδανικά κάτω από 20. Στο σύστημα ζεστού νερού θα πρέπει να είναι το νερό μεταξύ 50 και 60 βαθμών Κελσίου. Πάνω από 60 βαθμοί Κελσίου μπορεί να προκληθούν εγκάβματα, κάτω από 50 ευνοείται η ανάπτυξη της λεγιονέλας. Όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις νερού πυρόσβεσης, πρέπει να υπάρχουν, θα πρέπει το δίκτυο πυρόσβεσης να είναι ξεχωριστό από το δίκτυο ίδρυσης. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής. Έτσι, κατανοητό. Κολλημητικές δεξαμενές και σπα που θα αναφερθούμε και παρακάτω, θα πρέπει να γίνεται η ανάλογη συντήρηση και ο καθημερινός έλεγχος μέτρηση της απολυματικής ουσίας, είτε χλωρίου είτε βρωμίου, ό,τι χρησιμοποιείται. Και υπήρχε ψήξεις που θα πρέπει εδώ η μικροβιακή υδατική χλωρίδα να διατηρείται σε ελεγχόμενα επίπεδα και να μην υπάρχουν άλατα γιατί θα αναπτυχθεί η βιομεμβράνη. Και εδώ υπήρχε ψήξεις, οπωσδήποτε θα πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμμένονται πριν την τουριστική περίοδο, οπωσδήποτε και κατά τη διάρκεια ακόμη, 2-3 φορές. Ποια τα όρια για τη λήψη μέτρων τώρα στους πύργους ψήξης, στα δίκτυα ίδρυψης και στις δεξαμενές υδρομάλαξης. Στους πύργους ψήξης, αν έχουμε μέχρι 1.000 αποικίες, το σύστημα είναι υπό έλεγχο. Αν έχουμε από 1.000 μέχρι 10.000 αποικίες, γίνεται δεύτερη δειγματοληψία άμεσα. Αν το δείγμα βρεθεί πάνω από τα επιτρεπτά όρια, τότε γίνεται απολύμανση και καθαρισμός του συστήματος και επανεκτίμηση του κινδύνου. Αν είναι πάνω από 10.000 αποικίες, άμεσα δεύτερη δειγματοληψία, καθαρισμός και απολύμανση του συστήματος, χωρίς εδώ την αναμονή των αποτελεσμάτων. Στα δίκτυα ίδρυψης, τώρα στο δίκτυο ίδρυψης, αν έχουμε μέχρι 1.000, είπαμε ότι η νομοθεσία λέει ότι είμαστε εντάξει, έτσι. Από 1.000 μέχρι 10.000 αποικίες ένα λίτρο, αν έχουμε ένα ή δύο δείγματα, επανάληψη της δειγματοληψίας. Αν τα εργαστηριακά αποτελέσματα της δεύτερης δειγματοληψίας δείξουν πάλι λεγιονέλα πάνω από 1.000 αποικίες, συνίσταται απολύμανση του δικτύου και επανεκτίμηση του κινδύνου. Αν έχουμε πάνω από δείγματα θετικά για λεγιονέλα,
Συνίσταται απολύμανση και επανεκτίμηση του κινδύνου και δύο μέρες μετά την απολύμανση πρέπει να γίνει και τρίτη δειγματοληψία. Τώρα, αν έχουμε και εδώ πάνω από 10.000 αδικίες, άμεση επανάληψη της δειγματοληψίας, δεν περιμένουμε αποτελέσματα και πραγματοποιούμε απολύμανση και επανεκτίμηση του κινδύνου. Όταν έχουμε λεγιονέλες σε δεξαμενές υδρομάλαξης και δράσης, εδώ οι οδηγίες λένε ότι όταν έχουμε από 100 έως 1000, πρέπει να γίνει επανάληψη της δειγματοληψίας και συνεχής παρακολούθηση, συστάσεις για εκένωση και απολίμανση, επανεκτίμηση κινδύνου και μέτρων ελέγχου και πλήρωση της δεξαμενής μετά και επανάληψη δειγματοληψίας μία με 4 εβδομάδες αργότερα. Εδώ χαμηλώνει το όριο γιατί είναι και πολύ επικίνδυνο η δεξαμενή υδρομάλαξης επειδή δημιουργεί μικροσταγονίδια, εκνεφώσεις, οπότε είναι ακόμη πιο εύκολη έτσι η εισπνοή τους και η επαφή μάλλον με το νερό και με τη λεγιονέλα. Και αν είναι πάνω από 1000, απομακρύνονται οι λιόμενοι, κλείνει η δεξαμενή, χλωριώνεται, γίνεται υπερχλωρίωση ουσιαστικά με 50 μιλιγκράμμ ανά λίτρο για μία ώρα και επανακυκλοφορία ώστε να απολυμανθούν όλα τα σημεία. Μετά γίνεται εκένωση, καθαρισμός και απολύμανση της δεξαμενής, πλήρωση, επανάληψη της δειγματοληψίας την επόμενη μέρα, αλλά και πάλι μία με 4 εβδομάδες αργότερα. Η δεξαμενή θα πρέπει να παραμείνει κλειστή και θα επιτραπεί μόνο εφόσον δεν ανεχνηθεί λεγιονέλα. Έτσι, θα περιμένουμε πρώτα τα αποτελέσματα και να γίνει πάλι η εκτίμηση κινδύνου και να είναι ικανοποιητική. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει απουσία λεγιονέλας από το σύστημα, γιατί μπορεί να μην έχουμε κάνει ένα σωστό σχεδιασμό δειγματοληψίας. Ένα θετικό αποτέλεσμα με μικρό αριθμό αποικιών δεν σημαίνει και αποτυχία των μέτρων ελέγχου στο σύστημα, έτσι. Οι διορθωτικές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε τώρα απικισμένο το δίκτυό μας. Θα πρέπει να γίνει εδώ συνεκτίμηση παραγόντων για την λήψη επιβάσεων των διορθωτικών ενεργειών. Αν δηλαδή ο απικισμός του συστήματος είναι τοπικός ή γενικευμένος, ποιο είναι το επίπεδο μόλυνσης του νερού, τι είδος λεγιονέλας απομονώθηκε, πόσα έχουμε θετικά δείγματα, από το είδος και τα υλικά κατασκευής και την κατάσταση του δικτύου, σε ορισμένα δίκτυα δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε θερμικό σοκ, για παράδειγμα. Ποιες οι χρήσεις του νερού, τι διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό έχουμε, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, μπορεί να κάνει ζητητικές ενέργειες και ασφαλώς και το κόστος. Όταν έχουμε τώρα απικισμένο το δίκτυό μας, να ξεκινήσουμε πρώτα από το σύστημα κρύου νερού. Ουσιαστικά κάνουμε χλωρίωση με δύο τρόπους, είτε με υπερχλωρίωση είτε με συνεχή χλωρίωση. Η υπερχλωρίωση, βασικά για να γίνει η χλωρίωση πρέπει να έχουμε το pH μας να διατηρείται γύρω στο 7 και αυτό γιατί έχει καλύτερη μικροβιοκτόνο δράση το χλώριο. Τόσο ουσιαστικά είναι και το pH αυτή τη στιγμή. Με την υπερχλωρίωση πρέπει να πραγματοποιείται, πώς γίνεται, πρέπει να πραγματοποιείται στο νερό σε θερμοκρασία μικρότερη των 30 βαθμών Κελσίου. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπερχλωρίωση και απολύμανση με χλώριο στο ζεστό, γιατί εξατμίζεται, δεν έχει δράση, έτσι. Γίνεται με την προσθήκη χλωρίου στο νερό με μία μόνο δόση, ώστε να επιτευχθεί συγκέντρωση πολυμετρικού χλωρίου 25 με 50 μιλιγκράμμ. Έτσι, συμπεριλαμβανομένο και το πιο απομακρυσμένο σημείο. Ύστερα από περίοδο επαφής τουλάχιστον 2 ώρων με 25 μιλιγκράμμ και μία ώρα με 50 μιλιγκράμμ ανά λίτρο, το νερό απορρίπτεται. Και στη συνέχεια το δίκτυο γεμίζει με χλωριωμένο νερό με συγκέντρωση μέχρι 0,5. Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε το υπολοιματικό χλώριο να είναι πάνω από 0,2. Μέχρι 0,5 το λέμε εμείς γιατί μετά από 0,5 αρχίζει να οσμεί, οπότε μπορεί να έχουμε και κάποια παράπονα από τους πελάτες. Για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πάντα μιλάμε έτσι. Και η συνεχής χλωρίωση επιτυγχάνεται με την συνεχή προσθήκη χλωρίου. Πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1 με 2 μιλιγκράμμ ανά λίτρο. Σε όποιο σημείο υπάρχει στάσιμο νερό ή πρόβλημα στην κυκλοφορία του νερού στο δίκτυο, το χλώριο
δεν θα εξουδετερώσει το βακτηρίδιο της Λεγιονέλης. Στο σύστημα ζεστού νερού, τι διορθωτικές ενέργειες κάνουμε όταν είναι απικισμένο? Θερμικό σοκ. Τι είναι το θερμικό σοκ? Άνοδος της θερμοκρασίας όλο το περιεχομένο της συσκευής θέρμανσης και αποθήκευσης του νερού στους 70 με 80 βαθμούς Κελσίου. Αυτό γίνεται για 3 μέρες. Στη συνέχεια κυκλοφορία αυτού του νερού, πώς γίνεται? Ανοίγουμε ουσιαστικά 1 με 2 φορές την ημέρα όλους τους κρουνούς για να τρέξει νερό πάνω από 65 βαθμούς Κελσίου, ίσως 65 περίπου βαθμούς Κελσίου. Θα πρέπει να ανοίγεται για 5 λεπτά περίπου, να μετράτε η θερμοκρασία, να είμαστε σίγουροι ότι η θερμοκρασία είναι στους 65 βαθμούς Κελσίου. Για να είναι αποτελεσματική η θερμική απολύμανση, πρέπει να έχει καλή μόνωση στο δίκτυο, λογικό, έτσι. Και μερικές φορές συνίσταται και η αποξήρωση των συσκευών θέρμανσης και της αποθήκευσης του νερού και η απολύμανση με χλώριο, σε υψηλά έτσι, επίπεδα και εδώ, λέει με 50 μιλιγκράμμ ή 25 μιλιγκράμμ. Εδώ όμως υπάρχει ο κίνδυνος της διάβρωσης της συσκευής, δηλαδή όταν θα βάλουμε υπερβολικό χλώριο σε μια συσκευή, μπορεί να σκουριάσει. Σε πύργους ψήξης και εδώ υπερχλωρίωση, και όταν λέμε πύργους ψήξης εννοούμε τους υδρόψυχτους πύργους ψήξης, γιατί εκεί είναι το θέμα. Γίνεται υπερχλωρίωση του νερού της δεξαμενής με 5 ppm υπολειμματικού χλωρίου και κυκλοφορεί επί 5 ώρες. Μετράμε έτσι την τιμή του χλωρίου. Επίσης και εδώ μπορούμε να αυξήσουμε πάλι την ποσότητα του χλωρίου με λιγότερες ώρες. Στις δεξαμενές υδρομάλλαξης, ακριβώς το ίδιο και εδώ, ανακυκλοφορία του νερού για 10 ώρες, πλύσιμα των φίλτρων, πριν να δοθεί σε χρήση κολυμπητική δεξαμενή, επαναλαμβάνεται ο έλεγχος συγκέντρωσης του ελεύθερου χλωρίου, στις κολυμπητικές δεξαμενές αλλάζει το όριο της υπολειμματικής υπολειμματικής ουσίας. Πρέπει να είναι 0,4 με 0,7. Σε πολλά όμως τουριστικά καταλήμματα μπορεί να είναι 1 και 2, ανάλογα δηλαδή με το τι ζητάει και, τι ζητάει και οι πελάτες. Ορίστε. Ναι, 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 ναι. Και μετά επαναλαμβάνεται πάλι η δημοτοληψία. Τώρα, εδώ τι μπορώ να κάνω ζητήσεις, έχουμε δώσει και τις οδηγίες. Πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδος, ο υπεύθυνος των τουριστικών εγκαταστάσεων ορίζεται ένα συγκεκριμένο άτομο ως υπεύθυνο για τον έλεγχο της Λεγιονέλας. Επιθεωρείται το εσωτερικό των δεξαμενών κρύου νερού, καθαρίζεται αν υπάρχουν αναποθέσεις ακαθαρσίες και γίνεται απολύμανση με χλωρίου με συγκέντρωση 50 μιλιγκράμμ ανά λίτρο. Εκένωση, καθαρισμός και απολύμανση των συσκευών θέρμανσης, αυτά που είπαμε πριν δηλαδή. Απολύμανση του συστήματος ζεστού νερού, καθαρίζουμε και απολυμμένουμε τακτικά τους πύργους ψήξης. Και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, το κρύο το νερό, είπαμε, διατηρείται, πρέπει να διατηρείται κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, το ζεστό νερό 50 με 60 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν τα δωμάτια δεν είναι κατηλημένα, να ανοίγονται οι βρύσεις και τα ντους. Δεν θέλουμε να υπάρχει στασιμότητα στο νερό για παραπάνω από 7 μέρες. Διατηρούμε τις κεφαλές των ντους και τις βρύσεις καθαρές και ελεύθερες από αναποθέσεις ελάττων. Καθαρίζουμε απολυμμένα τακτικά όλα τα φίλτρα νερού. Γίνεται επιθεώρηση κάθε μήνα στις εξαμηνείς νερού στους υπερούς ψήξης και στις ολυνώσεις όπου μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαιωνόμαστε ότι τυχόν τροποποίηση οι νέες εγκαταστάσεις στο σύστημα δεν προκαλούν διαλείπουσα, στασιμότητα δηλαδή στο νερό. Καταγραφή των ενδείξεων της επεξεργασίας του νερού, όπως το pH, η θερμοκρασία και οι συγκεντρώσεις του χλωρίου και τις δεξαμενές υδρομάλλαξης, τα έχουμε πει. Όλα τα μέτρα αυτά που αναφέραμε θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μόνιμη βάση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο ασφάλειας νερού, που ουσιαστικά είναι και η εκτίμηση κινδύνου που είπαμε, μέσω του οποίου τα όρια θα παρακολουθούνται από τον διαχειριστή, τα μέτρα ελέγχου θα εφαρμόζονται σε μόνιμη βάση και θα υπάρχουν διορθωτικές συνέργειες προκαθορισμένες σε περίπτωση που έχουν θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
ο κ. Βαρατσέτας. Εγκλίνοντας και παρτάνοντας αυτά τα οποία είπε ο φίλο να την περιμένει και ο Πουλής, όλα όσα είπε, και με όπλα μας τόσο το προσωπικό της Διεύθυνσης Υγείας, η διεύθυνση του προσωπικού της, αλλά και μια πρώτερη εμπειρία την οποία είχαμε, γιατί κάποτε κάποιοι Βρετανοί βρεθήκανε στην Ιππούπια και στην Αγγλία που μέναν στην Κεφαλονιά και εξεταστήκαν το φίλο του Προδεκτάτη. Οι πιο πάλι τουλάχιστον ξενοδοχείο είναι βομβαρδισμένοι από αυτό το θέμα και έχουν συνέστηση του κινδύνου, το τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, α σκεφτείτε τώρα εκεί στου πίνακε, να δούμε γκρι, κακό και κακό, άρα και η Κεφαλονιά ακόμα πιο ψηλό. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και οι τοπικοί φορεί. Είναι το κλειδί για αυτές τις αντίστοιχες δράσεις. Γιατί εσύ γνωρίζετε και τις ιδιαιτερότητες του μέρους και τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων. Στο διατάφτα, εμείς όλα τα μέλη μας και όσοι άλλοι θα λάβουν το μέλη που θα μας στείλετε και όπως είπε και ο κύριος Πολίτης, η επανάληψη είναι μετά να μαθήσει. Η τακτική επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι πολύ χρήσιμο. Καθώς και την διοργανώτρια της ηλικίας, της περιφέρεια και ελπίζω να σας ξαναδούμε. Να μας ξαναδείτε σίγουρα. Η συνάδελφος από τη Διεύθυνση Δημοσίας. Ίσως γιατί τα ξενοδοχεία έχουν το προσωπικό και μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος παρακολούθησης και λήψης μέτρων, ενώ ίσως τα ενοικιαζόμενα δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, γιατί μιλάμε για μικρές μονάδες ενοικιαζομένων. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο που θέλω να θέσω είναι τι κάνουμε σε περιπτώσεις, γιατί και το περιβάλλον έχει τη δική του τοποθέτηση, τους δικούς του κανόνες λειτουργίας από μόνο του, το φυσικό περιβάλλον, τι κάνουμε όταν το νερό έχει ήδη περιβαλλοντικά υψηλή θερμοκρασία. Και δεν μιλάω μόνο για τις κλειστικές μονάδες. Εμάς ως επόπτες δημόσιας υγείας μας ενδιαφέρει και ως Διεύθυνση Υγείας και άλλες μονάδες που μπορούν, στις οποίες μπορούν να εγκατασταθεί η λεγιονέλα, όπως είναι τα νοσοκομεία, που έχουμε ευαίσθητους πληθυσμούς και κλειστό πληθυσμό, καθώς και τις μονάδες που δίδεται ηλικιωμένων. Εκεί θα ήθελα και ίσως σε μια προσεχή συνάντησή μας, να μην εστιάσουμε μόνο στους επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού, αλλά ίσως θα έπρεπε, κατά τη δική μου άποψη, και θέτω και μια πρόταση στο τραπέζι, να συμπεριλάβουμε και αυτές τις μονάδες. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας και τα σχόλιά σας. Έχουμε ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού να οργανώσουμε για τους συναδέλφους επόπτες δημόσιας υγείας ένα ενημερωτικό σεμινάριο στοχευμένο για τους χώρους των νοσοκομείων. Γιατί οι χώροι των νοσοκομείων αποτελούν μια ιδιαίτερη κατάσταση και ένα ιδιαίτερο θέμα και καλούνται πολλές φορές οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας να υποστηρίξουν επιστημονικά και να κάνουν αντίστοιχες δειγματοληψίες σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Προφανώς και είναι ένας ιδιαίτερος πληθυσμός και είναι η μελλοντική μας διοργάνωση για την επόμενη χρονιά, αλλά όντως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ευχαριστώ πολύ που το θέτετε. Ένα δεύτερο, τοπικά, σε κάθε σύστημα μπορούν να γίνουν διορθωτικές ενέργειες, θα μιλήσει και ο κύριος Ανακούλας σχετικά με αυτό, αλλά πρακτικά γίνεται εκτίμηση κινδύνου για το κάθε σύστημα εξατομικευμένα και γίνονται εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Π.χ. ένα δίκτυο το οποίο έχει εξωτερικές ολινώσεις γίνονται μονώσεις. Εγκαθίστανται αυτόματοι οι χλωριωτές. Τεχνικές βελτιώσεις. Όταν επαναλαμβάνεται και έχει επικιστεί ένα σύστημα με λεγεωνέλα, αυτό που θα πρέπει να γίνει ή δυνατόν, το καλύτερο να αλλάχθεί το σύστημα έδρευσης.
αν δεν μπορεί να αλλάξει το σύστημα ίδρυσης, καινούργιες σωληνώσεις δηλαδή, πρακτικά είναι κοστοβόρο, χρονοβόρο, δεν γίνεται σε ένα νοσοκομείο, γιατί μπορεί το νοσοκομείο να μείνει χωρίς νερό, χωρίς παροχές οξυγόνου, χωρίς παροχές ίδρυσης, τοπικά απομονώνεται και γίνονται βελτιώσεις κομμάτι-κομμάτι, πρακτικά. Αλλά είναι τεχνικό το ζήτημα. Γίνονται ενέργειες και υπάρχουν λύσεις. Αν θέλει να συμπληρώσει ο κ. Νακούλα σχετικά με αυτό. Για τι θερμοκρασίες μιλάμε, για τι θερμοκρασίες μιλάμε, στο σύστημα κρύο νερό πάντα, έτσι. Πάνω από 20 θα ήταν το θέμα. Έχουμε δει βέβαια και σε συστήματα, σε δίκτυα μάλλον να πω καλύτερα, που είναι και στους 25 βαθμούς και σε ποιο είναι το πιο επικίνδυνο. Αλλά στους 19 βαθμούς νομίζω ότι είναι. Πράγμα, στο από εκεί και πέρα είναι αυτό που είπαμε, ότι υπεύθυνη είναι η εκάστοτε ΔΕΗΑ να στείλει το νερό που είναι σύμφωνο έτσι, με την νομοθεσία μέχρι την είσοδο του κτηρίου. Από εκεί και πέρα υπεύθυνος είναι ο υπεύθυνος του κτηρίου. Ξενοδόχος, το νοσοκομείο, οτιδήποτε. Και μιας και αναφερθήκατε στα νοσοκομεία, πλέον είναι υποχρεωμένα τα νοσοκομεία. Είδατε ότι η καινούργια νομοθεσία, σαφώς την γνωρίζετε, λέει ότι η εκτίμηση κινδύνου και ένα σχέδιο ασφάλειας νερού είναι υποχρεωτικό για τις τουριστικές μονάδες πάνω από 250 κλίνες. Για τα νοσοκομεία όμως δεν ισχύει αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εκτίμηση κινδύνου και τη σχέδια ασφάλειας νερού άμεσα. Είναι πολύ πιο από το δίκτυο και εκεί. Υπάρχει ευαίσθητος πληθυσμός. Υπάρχουν ευαίσθητα τμήματα, ακόμη πιο ευαίσθητα δηλαδή από τον ευαίσθητο πληθυσμό, όπως είναι η μονάδα τεχνητού νεφρού. Έτσι, μονάδες αυξημένης φροντίδας κτλ. Που εκεί θέλει ακόμη έτσι, περισσότερη και ιδιαίτερη προσοχή. Και έχουμε και κρούσματα. Όπως έχουμε και κρούσματα κοινότητας, που είπε πριν ο κύριος. Έχουμε κρούσματα στα σπίτια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Σε εσάς απευθύνομαι, ως προς τη βιοπλευρά. Έχουμε συνήθως τριών ειδών σωτήρες. Είναι η Δαρμαντζέ, είναι καρποσελίδες και οι προπυλενοί. Ποιοι είναι πιο ελκυστικοί στην κεντρική ονέα, ποιος πιο όχι στο... Στην βιομεμβράνη, στην ουσιαστικά η βιομεμβράνη δεν είναι μόνο στο είδος της σωληνώσεως, είναι και στη στασιμότητα. Εκεί να εστιάσουμε περισσότερο. Ότι όταν παραμένει στάσιμο, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα έτσι ανάπτυξης. Αντίθετα, δηλαδή, η συφή του ζώου. Δεν υπάρχουν μελέτες που να συσχετίζουν το είδος της σωλήνα με την ανάπτυξη και το βιοφύλλο. Το βιοφύλλο αναπτύσσεται και στους τρεις τύπους που είπατε. Από τη στιγμή που αναπτύσσεται και στους τρεις τύπους, κυρίως ο επιβαρυντικός παράγοντας είναι η στασιμότητα. Ναι, ναι, ναι. Άρα αναπτύσσεται και στους τρεις τύπους. Πολυσυνθετός προς την αντιμετώπιση του πρόβλημα και ότι απαιτούνται και άλλες πρόσθετες δράσεις και όχι μόνο το να περιοριστούμε στα μέτρα τα οποία αναφέρθηκαν, καθώς εμείς εδώ στο νησί μας και σε κάποιες περιοχές, λόγω και της υπεράντλησης του νερού, γιατί και της τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών μας, όπου έχουμε περισσότερες τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται οι τουριστικές μονάδες, για να γεμίσουν π.χ. όλες αυτές οι πισίνες και τα λοιπά, γίνεται ή για να γίνεται χρήση από το τουριστικό πληθυσμό που επισκέπτεται το νησί μας, γίνεται, παρατηρούμε μια υποβάθμιση, να πω, λόγω της γίνεται κατανάλωση, εξάντληση των υδροφόρων οριζόντων, των πηγών υδροληψίας κτλ. Και υπάρχει, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο ως προς το πώς θα αντιμετωπιστεί συλλογικά και όχι με μόνο με ένα από κάθε ξενοδοχείο ή κάθε τουριστική μονάδα το πρόβλημα. Γιατί μιλάμε ότι αυξάνεται η αγατότητα του νερού, όλα αυτά που μπορούν να πούμε ότι υποβαθμίζουν την ποιότητά του.
Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση. Θέτεται ένα πολύ κύριο ζήτημα. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και ειδικά το, η επιβάρυνση των υδροφόρων οριζόντων σε τοπικές περιοχές όπως νησιά είναι ένα φαινόμενο που διαρκώς αυξάνεται και προβληματίζει. Εξ όσων γνωρίζω, εμείς σαν επιστημονικός φορέας έχουμε καθαρά συμβουλευτικό ρόλο, δεν μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά εξ όσων γνωρίζω είναι θέμα πλέον της περιφέρειας η διαχείριση των υδάτων και η διαχείριση των λοιμάτων, που είναι δύο αλληλένδετα ζητήματα και δύο αλληλένδετα θέματα. Δηλαδή, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κάθε Δήμου τοπικά και της περιφέρειας συνολικά στο να διασφαλίσει ένα βιώσιμο υδροφόρο ορίζοντα το οποίο θα διαχειρίζεται η κάθε τοπική ΔΕΙΑΒ. Εξ όσων γνωρίζω, οι τοπικές ΔΕΙΑΒ θα έχουν την ευθύνη για αυτό τον έλεγχο και τη διαχείριση αυτό που θέλουμε. Αλλά μία πρόταση θα ήταν σε επόμενη συνάντησή μας να γίνει επίσημη πρόσκληση στην περιφέρεια και στο Δήμο, ώστε να μπορούσε να συζητηθεί αυτό το θέμα που αναφέρατε και με χαρά θα θέλαμε να συμμετέχουν από την περιφέρεια. Έχουμε αντιληφθεί το πρόβλημα. Είναι ουσιαστικό το πρόβλημα το νερό. Δηλαδή τα επόμενα 50 χρόνια δεν θα έχουμε νερό αν δεν κάνουμε κάποιες ενέργειες. Ή θα είναι ακριβότερο το νερό να το φέρουμε με δεξαμενόπλοιο από κάπου αλλού, γιατί δεν θα έχουμε νερό. Ήδη έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό καμή για τη δημιουργία λιμενοδεξαμενών σε όλες τις περιοχές της Κεφαλονιάς. Έχουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος μας δίνει πάρα πολύ νερό από το Νέμνο, από το Όρος Ένος. Άρα θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δικτύο λιμενοδεξαμενών, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε πάρκια νερού, τόσο στην Βόρεια Κεφαλονιά που δεν έχει αυτή τη στιγμή νερό και έχουμε αφαλατώσεις κλπ. Όσο και στην Ιθάκη. Δηλαδή το έχουμε προβλέψει. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε έτοιμες τις μελέτες για τη δημιουργία αυτού του λιμενοδεξαμενού. Το έχουμε προβλέψει. Είμαι σίγουρη και ούτως ή άλλως από την νομοθεσία, τόσο την εθνική όσο και την ευρωπαϊκή, ο έλεγχος του νερού πλέον θα γίνεται και ηλεκτρονικά. Δηλαδή το επόμενο στάδιο όλων αυτών που συζητάμε τώρα. Προφανώς να υπάρχει ένα διασχέδιο διαχείρισης υδάτων, αλλά πρακτικά όλα τα δίκτυα θα πρέπει να ελέγχονται ηλεκτρονικά πλέον. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε δειγματοληψίες και πηγαίνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να εγκατασταθούν σε σημεία του δικτύου κεντρικά δείκτες για να μετρούν το pH, τη θερμοκρασία, τα επίπεδα χλωρίου, ενδεχομένως να στέλνουν και δείγματα. Και αυτό είναι το μέλλον στη διαχείριση του νερού. Δηλαδή, ήδη έχουν αναπτυχθεί εταιρείες, οπότε έχω παρακολουθήσει κάποια συνέδρια. Που αξιολογούν όλα αυτά τα θέματα που αναφέρετε σαν ένα ολοκληρωμένο project. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου τοπική επιχείρηση ίδρυυσης θα ελέγχει ηλεκτρονικά. Αυτό μιλάμε τώρα είναι το μέλλον, τώρα το πότε θα γίνει. Αλλά είναι αυτό που είπε ο κύριος ότι πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης με την ευθύνη της περιφέρειας και από κάτω των Δήμων. Εμείς το έχουμε σχεδιάσει. Τώρα πρέπει και η Ντεϊάννα στη μαζί μας. Και να προχωρήσει στη διαχείριση, τη σωστή διαχείριση των υδάτων, τουλάχιστον εδώ στο νησί, διότι είναι λίγο πίσω. Δηλαδή, τις ερωτήσεις, αν να εφαρμόσουμε την νομοθεσία εδώ στην περιφέρεια, θα υπάρχει ένα σχετικό πρόβλημα τόσο με τους Δήμους, γιατί έχουμε τρεις Δήμους εδώ και τον τέταρτο στην Ιθάκη, τόσο με τους Δήμους και τη διαχείριση των νερών, των υδάτων, όσο και με τη συνολική διαχείριση της ΔΕΙΑ για τις αντιδοτήσεις των δικτύων κλπ. Κλπ. Εμείς τους πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τους πιέζουμε για να είναι συνεπείς. Ξέρετε όμως ότι εδώ στα νησιά έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα της υποστελέχωσης σε όλα τα επίπεδα. Και κάτι που δεν το αντιμετωπίζετε εσείς στο κέντρο. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με την υποστελέχωση των υπηρεσιών σε συνολικό επίπεδο. Και αυτό είναι για μας ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν είναι εύκολο, διότι πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς στο κεντρικό κράτος εδώ, τα νησιά δεν μας βοηθάει. Εντάξει. Και γι' αυτό στηριζόμαστε πάνω σας και στη δική σας έτσι, η ευχαρίστηση να μας στηρίξετε και να μας βοηθήσετε για να έχουμε τα ανάλογα σωστά αποτελέσματα εδώ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τα αιτήματά σας. Ούτως ή άλλως, η επικοινωνία μας με την διοίκηση του Υπουργείου είναι ότι μιλάμε καθημερινά για την υποστελέχωση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, τα οποία είναι κοινά σε όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Πραγματικά. Αλλά προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να είμαστε δίπλα σας και να σας στηρίζουμε όποια προσπάθειά σας
θα έχουν πολύ διαβλή επικοινωνία και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάντα ένα πρόβλημα. Θα τα πολύ σωστά. Υπάρχει μια τεράστια ρήψη νερού όλο το νησί. Το θέμα είναι ότι σαφώς την τουριστική περίοδο είναι ακόμα μεγάλη η ζήτηση. Φανταστείτε ότι η έλλειψη του νερού δεν είναι ένα απλό κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές του Σιχάνου, μια στο Λιτσούρι, που είμαι εγώ, δεν είναι καν πόσιμο. Έτσι. Δηλαδή, καθυστερεί η κατάσταση των αμοιβαδοσόλυνων με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ό,τι υπάρχει μέσα στο δίκτυο και σε αυτά τα παραθέρα, και σε οτιδήποτε άλλα βαθύρια μπορεί να δημιουργηθούν. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι χρειάζεται μια πολύ καλύτερη σαφώς ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην παρουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το συνολικό της περιφέρειας, το οποίο συνέχασε με ενημερώσεις και λίστα της προηγούμενης μέρη μας και τις οδηγίες του Ευρωβουλή. Είναι κάτι που πρέπει σαφώς και να είναι ενημερωμένοι, αλλά και να προχωρούν σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι απαραίτητο. Το βασικότερο είναι αυτό που αναφέραμε στην αρχή, ότι δεν είμαστε επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν όλο το έτος. Αυτή τη σημαντική, ας πούμε, έχουμε τα λιγότερα φαινόμενα. Μια επιχείρηση που είναι 6 μήνες στάσιμη, ένα στήρι που είναι 6 μήνες στάσιμη, είναι λογική πανερά, είναι λογικό ότι θα πρέπει να έχει τα πολύ καλύτερο. Με αυτά τα μέτρα, όπως τα βασικά που είπαμε, μπορεί να, αν όχι να εξελιχθεί, να μειωθεί. Και αυτό που είπατε πριν για τις ολινώσεις του Αμοιάδου κτλ. Είναι ότι πλέον με την καινούργια κύκλιο που έχει έρθει, όταν λέμε εκτίμηση κινδύνου, δεν αναφέρεται μόνο στη Λεγιονέλα, είναι δύο παράμετροι. Είναι η Λεγιονέλα και ο μόλυβδος. Οπότε μέχρι το τέλος του 28 θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ό,τι σωληνώσεις και εξαρτήματα αποτελούνται από μόνοι, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να απέτηση πλέον.